Κυρίου, διότι αν θα έπρεπε να κινήσουμε τις σειρές και εφόσον ερευνητός ψαλμός θα μπορούσε να μας καταλάβει ένα θέμα μας, ένας μεγαλύτερος ψαλμός, δύο και τρία θέματα, μόνο για τον 118 ψαλμό που έχει 170-180 χωρίων, θα θέλαμε πολλά θέματα. Αντιλαμβάνεστε ότι 150 ψαλμοί, το ελάχιστον, θα έπρεπε να είναι 150 θέματα. Και 150 θέματα είναι 5 χρόνια. Διότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, όπως τα γνωρίζετε, παραπέμπει στο ψαλτήριο. Γράφει, λέγει στους κατηγόρους του και τους φαρισαίους και τους άρχοντες κτλ. Ότι ο νόμος και το ψαλτήριο γράφουν για μένα. Αυτό που είπε ο Χριστός είναι από το σώμα του η ελληνική μαρτυρία. Ο νόμος είναι τα πρώτα 5 βιβλία. Συγγραφέα των οποίων είναι ο Μωυσής. Και το ψαλτήριο, οι ψαλμοί, έτσι, ο νόμος και οι ψαλμοί, μιλάνε για μένα. Τι να πω, καταλαβαίνετε ότι κατεξοχήν το βιβλίο των ψαλμών είναι χριστολογικό. Θα επαναλάβω αυτό που είπα πριν από λίγα λεπτά. Όλοι οι ψαλμοί είναι χριστολογικοί. Κατεξοχήν μερικοί με ακαταμάχητα χριστολογικά ερίσματα, τα οποία ο Κύριος ο ίδιος χρησιμοποίησε. Φανταστείτε ότι στους κατηγόρους του, δια την μεσιανικότητά του, δεν χρησιμοποίησε κανένα άλλο βιβλίο, τους προφήτες πολύ λίγο, και κυρίως ως προς το έργο του. Όχι ως προς το πρόσωπό του, ως προς το έργο του. Τους προφήτες. Ως προς το πρόσωπό του, λέει το ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, κατά την ερώτηση που έκανε στους μαθητάς του, οι άνθρωποι τι λένε για μένα, εμείς δεν τι να με λέγετε είναι, τον Υιόν του ανθρώπου, εσείς δεν τι λέτε ότι εγώ είμαι, ποιος είμαι εγώ. Χρησιμοποίησε ψαλμόν, τον 109 ψαλμόν, το βαρύτερο πυροβολικό από όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο 109 ψαλμόν. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου κλπ. Βλέπετε την αξία του ψαλτηρίου. Είναι παμεγίστη, παμεγίστη. Βέβαια δεν θέλω και δεν προσπαθήσω να κάνω πάλι εισαγωγή και επανάληψη εισαγωγή, αλλά ευκαιρός ακαιρός όταν κάτι καινούριο μπορεί να υπάρχει θα το λέμε. Και χωρίς να χρονοτρίβουμε, με τη βοήθεια του Θεού ερχόμαστε στον δεύτερο ψαλμό, ο οποίος σας είπα είναι χριστολογικότατος. Κατά μέσον τρόπον, θα το δείτε. Οι νακτοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διάψαλμα. Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσεται αυτούς και ο Κύριος εκμικτηριεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού η επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισύ, εγώ σήμερον γεγενικά σου. Έτησε παρέ μου και δώσου η έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηρά ως σκεύη και ραμαίος συγκρύψεις αυτούς. Και μην βασιλεί σύνετε παιδεύει, πάντες ή κρίνονται στην γη. Δουλέψετε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείες, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυτεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Δεν μεταφράζω, αλλά η μετάφραση θα είναι καταστήθη που θα κάνουμε και την ανάλυση. Ο ψαλμός αυτός, όπως βλέπετε, είναι ανεπίγραφος. Βέβαια, δυστυχώς, η έκθεση που κρατάμε στα χέρια μας, αυτή εδώ, δεν έχει τις επιγραφές των ψαλμών. Δεν τις έχει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Ενώ ήταν κάτι πολύ απλό. Θα μπορούσε να μπουν και οι επιγραφές. Η επιγραφή είναι πολλές φορές μία λέξη, τρεις λέξεις, ίσως δημιουργεί το πολύ ένα στίχο. Δεν ξέρω γιατί. Είναι δε η επιγραφή του ψαλμού
θεμελιώδους σημασίας ή εκφράζει η επιγραφή των συγγραφέα ή εκφράζει την χρήση του. Δηλαδή για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ο ψαλμός. Υπάρχει ολόκληρη ερμηνεία ιστορική και αλληγορική γύρω από το θέμα των επιγραφών των ψαλμών. Και έχουν ασχοληθεί μεγάλες μορφές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας με τις επιγραφές των ψαλμών. Αποτελούν ίδιο κεφάλαιο, σπουδαιότατο. Ο ψαλμός είναι ανεπίγραφος αυτός, ο δεύτερος. Η παράδοση όμως αναφέρει ότι είναι του Δαβίδ, ο οποίος, σας είπα την περασμένη φορά, έχει συγγραφικά προσόντα ποιητικά άφταστα, είναι ο κορυφαίος. Είναι και άλλοι συγγραφείς των ψαλμών, αλλά ο Δαβίδ, επωνόματι του οποίου και ολόκληρο το ψαλτήρι χονδρικά υπάρχει, είναι πυκνός στην σκέψη και την διατύπωση, πυκνότατος και ρωμαλαίος και απότομο και πραχής. Θα λέγαμε τα χαρακτηριστικά της σωματικής του και ψυχικής του καταστάσεως. Ο Δαβίδ ήταν άσχημος σωματικά, ήταν άσχημος. Εν αντιθέσει με τα αδέλφια του, τα οποία ήταν ωραία παλικάρια, ο Δαβίδ ήταν άσχημος και κοντός. Είχε όμως πολύ ωραία ψυχή, αλλά πολύ δυνατός ρωμαλαίος στα χέρια. Λέγεται ότι είχε κάποτε νικήσει ένα λεοντάρι. Πάλεψε και με ένα λεοντάρι στο δάσος και το νίκησε. Αυτά τα χαρακτηριστικά του, τα ψυχοσωματικά του, τα μεταφέρει στην ποίησή του. Η ποίησή του είναι ρωμαλαία. Δεν είναι φτιαγμένη με λογοτεχνικές γαρμιτούρες. Έχει εκείνο το ρωμαλαίο, το αρενοπό, το πυκνό, το βαθύ. Γι' αυτό είναι ο Δαβίδ υπέροχος. Δεν είναι ρομαντικός. Θερυπίν, ο 118 ψαλμός που γράφηκε στην Βαβυλώνα είναι ήμερος ψαλμός. Γράφει πολύ ομαλά. Πολύ ομαλά. Δηλαδή, κανείς έχει έναν άλλο χαρακτήρα ανθρώπου. Αυτός λοιπόν ο ψαλμός και από το ύφος του μοιάζει ότι είναι του Δαβίδ. Όταν λέμε παράδοση, δεν εννοούμε παράδοση. Σημειώσατε ότι στο θέμα των ψαλμών έχουμε την εβραϊκή παράδοση, η οποία είναι παράδοση συναγωγή. Δηλαδή η εβραϊκή παράδοση τι διέσωσε μέχρι σήμερα. Μας είναι πολύ την εβραϊκή παράδοση. Αλλά περίης ο λόγος παράδοσης είναι στην ιδία την Αγία Γραφή. Είναι στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, που εκεί λέγει ότι όταν κάνανε μία προσευχή, είναι στο κεφάλαιο το 4, στίχος 25, οι πρώτοι χριστιανοί έκαναν μία προσευχή σε ένα σπίτι μέσα, μετά από ξύλο που έφαγαν οι Απόστολοι και γύρισαν πίσω, τους άφησαν, τους απέλησαν και διηγήθηκαν ότι φάγαν ξύλο για το όνομα του Χριστού, όλοι μαζί κάναν προσευχή και αναφέρθηκαν σε στίχους του Δευτέρου Ψαλμού. Το «Ηνατί εφρίαξεν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά και στράφησαν, λέει, κατά του Αγίου Παιδόσου», όπως λέγει ο Δαβίδ. Οπότε βλέπουμε ότι υπήρχε η εβραϊκή παράδοση τότε, ότι ο ψαλμός αυτός ήταν του Δαβίδ. Αλλά το σπουδαιότατο, ότι εφόσον μπήκε ο χαρακτηρισμός μέσα στην Καινή Διαθήκη, Θεοπνεύστος πλέον επήρε ο δεύτερος ψαλμός την πατρότητά του και δεν είναι παρά ο Δαβίδ. Αρχίζει απότομα, μπαίνει ανοίγοντας, θα λέγαμε, η σκηνή τελείως απότομος, μπαίνει στο θέμα του, το ύφος του Δαβίδ, αυτό το γνωστό, το ρωμαλαίο, το αρενοπό, το πολεμικό. Θα είναι πολεμικός ο Δαβίδ, πολύ πολεμικός, είναι γνωστό 40 χρόνια, βασίλευσε 40 χρόνια, όλο πολέμουσε, όλο νικηφόρους πολέμουσε. Οι νατοί έφτιαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά και εισάγεται εις τη σκηνή με ερώτημα, με ένα ερώτημα, ερωτηματικός. Γιατί λέγει, γιατί εφρίαξαν, το φρί με ύψιλον θα δούμε τι θα πει, γιατί εφρίαξαν τα έθνη, άφρισαν, πήρανε ύφος άγριο και φοβερό.
και λαοί κάθισαν και σχεδίασαν κούφια πράγματα. Υπέροχος στίχος, γεμάτος νόημα. Όλος ο ψαλμός, πρέπει να σας πω, έχει τρία σημεία τα οποία αναπτύσσει στους 13 στίχους. Πρώτον, προφητεύει την επιβουλή των εθνών αλλά και του Ισραήλ κατά του Χριστού, κατά του κεχρισμένου, κατά του Υιού του Θεού. Δεύτερον, γίνεται μια κλίση, πρόσκληση προς τα έθνη. Ελάτε λαοί, τι κάνετε, τι φτιάχνετε, ελάτε εις τον Θεό των αληθινών. Και τρίτον, εκφράζει την απώλεια εκείνων των εθνών και του Ισραήλ που θα μείνουν απ' έξω, που δεν θα ακούσουν εις την πρόσκληση του Θεού. Αυτά τα σημεία εξυπηρετεί ο ψαλμός και είναι η κύρια υπόθεσή του. Θριάτου. Αυτό το θριάτου κυριολεκτείται στα αδάμαστα άλογα. Βλέπετε ένα άλογο το οποίο δεν δαμάζεται, χλιμιντρίζει, βγάζει πατμούς από το στόμα του, είναι έτσι ανώμαλο και νευρικό και τρομερά κινητικό. Κατά κυριολεξία λοιπόν το ρήμα θριάτο αναφέρεται εις τα αδάμαστα άλογα. Μεταφορικός εις τους ανθρώπους οι οποίοι κινούνται κατά τον τρόπο που κινούνται τα ανήμερα και αντίθεσα άλλα. Ο Άγιος Γρηγόριος Ρεμίσης λέγει το εξής: θρίαγμα το μέγα και αλόγιστον φρόνημα. Τι είναι λέγει το θρίαγμα, το μέγα, ακούστε, θρίαγμα, τι είναι, το μέγα και αλόγιστον φρόνημα. Το να νομίζει κανείς κάτι μεγάλο, αλλά και άμυαλο. Μεταφορικός το παίρνει ο Άγιος Γρηγόριος Ρεμίσης. Ας πούμε το άλλο μυστήχιο να το δούμε, για να πάρουμε και τα δύο μαζί και να δούμε την όλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Δαβίδ για τους ανθρώπους που είναι έξω από τον Θεό. Και λαοί εμελέτησαν και να. Εδώ οι πατέρες, όπως ο Μέγας Αθανάσιος και άλλοι, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχει μεταφράσει, μάλιστα να κάνουμε εδώ μια παρένθεση, έχει μεταφράσει την ερμηνεία των ψαλμών του Ζυγαβινού ή Ζυγαδινού, ορθότερον Ζυγαβινού. Έχει μεταφράσει το έργο αυτό, είναι πολύτιμο, με πλουσιότατα σχόλια, και αυτό έμενε ανέκδοτο, εξετυπώθη τελικά το 1819 από το τυπογραφείο του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, το οποίο είχε ιδρύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος για την αναγέννηση του γένους. Θεία Προνοία, ο τόμος αυτός είναι δύο τόμοι ογκωδέστατοι. Ο πρώτος τόμος βρίσκεται στα χέρια μας. Κάποια κυρία μας τον είχε δώσει, είναι τόσος χοντρός και τόσος μεγάλος. Είναι θαυμάσιος. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο δεύτερος τόμος. Να σας πω να τον βρείτε αδύνατο. Είναι έκδοση του 1819, δεν επέλεξε εδώ. Αδύνατο, δηλαδή είναι δύνατο να θεωρηθεί κώδικς αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στις πλούσιες σημειώσεις, υποσημειώσεις που έχει στην μετάφραση της ερμηνείας του Ζυγαδινού επί των ψαλμών, αναφέρει εδώ μια διάκριση ανάμεσα στα έθνη και τους λαούς και αναφέρεται εις τους Εβραίους στην υποδιαίρεση των επιμέρους αιρέσεών των Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι κλπ. Όμως υπάρχουν διάφορες τέτοιες ερμηνευτικές πάνω στο σημείο αυτό. Έχω την γνώμη ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί το ίδιο πράγμα με δύο λέξεις. Είναι συνήθεια της Γραφής αυτό και του ψαλτηρίου αλλά και των λοιπόν βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Το ίδιο πράγμα με ίδιες λέξεις. Λέγει εθύμωσα με οργή. Εθύμωσα με οργή. Ο θυμός, βέβαια υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ θυμού και οργής, αλλά είναι ένα στοιχείο της εβραϊκής φιλολογίας
να επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα με δύο συνώνυμες λέξεις. Συνεπώς, έθνη και λαοί, αν θέλουμε να το πάρουμε όχι ελληνικά, πρόκειται περί του αυτού πράγματος. Και βέβαια και λογικά, αν το κρίνουμε, πρόκειται περί του αυτού πράγματος. Έθνη και λαοί είναι το ίδιο πράγμα. Τι κάνουν τώρα τα έθνη και οι λαοί? Φριάρτουσι και κενά μελετούν. Αφρίζουν μανικότατα κατά του Θεού και κατά του Χριστού, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Και μελετούν κενά σημαίνει κάνουν συμβούλια, κάνουν οργανώσεις και συνασπισμούς. Αυτό το συνασπισμός, προσέξτε, οργανώσεις και συνασπισμός με προγράμματα μακροπρόθεσμα, πώς θα επιτεθούν κατά του Θεού και κατά του Χριστού αυτού, ο οποίος Χριστός του Θεού δεν είναι παρά ο Ιησούς Χριστός, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Υιός, όπως σαφέστατα αναφέρεται ο ψαλμός παρακάτω. Είναι, αγαπητοί μου, πρώτοι οι Εβραίοι. Ο ψαλμός που γράφτηκε αυτός κάπου στα 1100 π.Χ. εκφράζει θαυμάσια αυτό το οποίο εγίνεται και γίνεται και θα γίνεται. Οι απιστούντες Εβραίοι πρώτοι είναι. Με τον σιωνισμό, την οργάνωση του σιωνισμού που ξεκίνησε και η οποία βεβαίως εκ πρώτης όψεως μοιάζει ως ένα προϊόν ίσως του περασμένου αιώνος. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε, βέβαια δεν είναι των ημερών μας. Κατ' ουσίαν όμως ο σιωνισμός είναι μια προσπάθεια που γίνεται μετά την άλωση της Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι αυτοί, οι Εβραίοι, ορκίστηκαν επ' τη δίκηση εναντίον των εθνών δια την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και από τότε, σκορπισμένοι πάλι κατά θείαν προφητείαν, μέσα στους λαούς, διατήρησαν την εθνικότητά τους και προσπαθούν με μια καταπληκτική ενότητα που έχουν να στρέφονται εναντίον της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Κατά πρώτο λοιπόν λόγο είναι οι Εβραίοι. Δεν έχετε παρά να θυμηθείτε ο σιωνισμός τι προϊόντα έχει? Τον μασονισμό και πολλά υποπροϊόντα. Ο χιλιασμός και λοιπά και πολλά υποπροϊόντα. Μετά είναι τα έθνη. Γενικά τα έθνη τα οποία παρασύρονται πρώτον από τους Εβραίους, η δική αμβουλήση κινούνται αυτά εναντίον του Χριστού. Είναι η σύγχρονη Ευρώπη, για να μιλήσω επί συγχρόνου επίπεδου. Είναι η σύγχρονος Ευρώπη, η οποία στρέφεται κατά του Ιησού Χριστού. Είναι ο σύγχρονος δυτικός κόσμος, γενικότερα. Είναι και ο σύγχρονος ανατολικός κόσμος, ο οποίος και αυτός στρέφεται εναντίον του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας. Έτσι, και ο δυτικός κόσμος με τον τρόπο του, και ο ανατολικός κόσμος, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, όταν λέω δυτικός και ανατολικός κόσμος, και ο ανατολικός κόσμος με τον τρόπο του. Ο καθένας από τη σκοπιά του, με τον τρόπο του κάθε κόσμος, στρέφονται εναντίον του Χριστού και θέλουν να εξαφανίσουν το όνομα του Χριστού από προσώπου της γης. Και εδώ ερωτά ο ψαλμοδός, ο οποίος ψαλμοδός, ο Δαβίδ δηλαδή, στέκεται απλώς ένα όργανο που σημειώνει αυτά. Διότι εδώ διαμείβεται ένα σκηνικό, ή μάλλον αν θέλετε μια υπόθεση σε τρία σκηνικά. Το πρώτο σκηνικό είναι πάνω στη γη. Διαγραφίδος Δαβίδ σημειούνται αυτά. Είναι πώς σκέφτονται οι λαοί, είναι από το στίχο 1 έως 3. Μετά είναι το δεύτερο σκηνικό, το οποίο είναι στον ουρανό. Πώς σκέφτεται ο Θεός για εκείνα που γίνονται πάνω στη γη. Και το τρίτο σκηνικό είναι ένα προσκλητήριο του ουρανού προς τη γη δια να επιστραφεί προς τον Θεό.
Έτσι λοιπόν, ο Δαβίδ στέκεται αμέτωχος. Μόνο γράφει. Τροποντινά, υπό του Αγίου Πνεύματος φερόμενος, γράφει. Δεν έχει ο Δαβίδ εδώ πέρα τίποτα το προσωπικό. Απολύτως τίποτα το προσωπικό. Μερικοί ορθολογιστές προσπάθησαν να πούνε ότι αυτά θα είχαν εφαρμογή σε κάποιους, και αναφέρουν ονόματα, κάποιους βασιλείς των Εβραίων. Τον Σολομώντα, τον. Ατυχέστατα. Διότι οι θέσεις τις οποίες έχει μέσα ο ψαλμός δεν εφαρμόζονται απολύτως σε κανένα πρόσωπο πλην του Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει αιώνιον βασιλεία και παγκόσμια επικράτηση. Διότι ο Σολομών, που υπήρξε ο πλουσιότερος βασιλιάς, υπήρξε ο ειρηνικότερος βασιλιάς, υπήρξε εκείνος ο οποίος βασίλευσε περισσότερο από κάθε άλλο βασιλέα, 40 χρόνια, αυτός δεν επεξέτεινε το κράτος του επ' όλου της γης, ούτε επί όλων των εθνών, ούτε επί όλων των λαών. Απλώς ήταν λίγο πιο μεγάλο το κράτος του από κάθε προηγούμενη φορά που το βρήκε από τον Δαβίδ. Λίγο πιο πέρα, δηλαδή, από ό,τι γνωρίζουν την Ιερουσαλήμ Παλαιστίνη. Αυτό ήταν όλο. Έτσι, ο ψαλμός αυτός κυριολεκτείται μόνον εις τον Ιησού Χριστό και μόνον εις αυτόν. Σε κανέναν άλλο. Βλέπει κανένας πως πάντα οι λαοί σκέπτονται και στέκονται απέναντι στον Χριστό του Θεού, απέναντι στον αληθινό Θεό. Είναι δηλαδή μία, για λογαριασμό των λαών, θλιβερή κατάσταση. Διαφοροποιεί τώρα. Παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Πάλι το ίδιο φιλολογικό είδος. Μήπως το βλέπετε αυτό που σας είπα προηγουμένως? Τώρα να κρατάτε ψαλτήρι, γι' αυτό εσείς θα να κρατάτε ψαλτήρι. Μήπως το βλέπετε? Το ίδιο φιλολογικό είδος που σας ανέφερα εις το πρώτο χωρίο. Το συναντάτε στο δεύτερο. Βασιλείς και οι άρχοντες. Διότι οι βασιλείς είναι άρχοντες, διοικούν. Δεν είναι κάτι διαφορετικό οι βασιλείς από τους άρχοντες. Οπωσδήποτε θα μπορούσαμε πάλι να βρούμε διαφοροποιήσεις, αλλά ξαναλέγω, είναι φιλολογικό είδος του γραπτού λόγου των Εβραίων και είναι το ίδιο πράγμα. Αυτοί που κυβερνούν, τι κάνουν αυτοί που κυβερνούν? Αυτοί, λέει, στάθηκαν με κάποια απειλητικότητα, μαζεύτηκαν για να στραφούν εναντίον του Κυρίου, ο οποίος είναι ο Πατήρ, και κατά του Χριστού αυτού και εναντίον του κεχρισμένου του Θεού. Αμέσως από το δεύτερο στίχο μας εισάγει σε δύο πρόσωπα. Όταν μάλιστα τα δύο αυτά πρόσωπα πάντα στον ουρανό θα ανοίξουν διάλογο. Τι θα πει ο Κύριος εις τον Χριστόν, τι θα πει ο Χριστός εις τον Κύριον, τι θα πει ο Πατήρ εις τον Υιόν, τι θα πει ο Υιός εις τον Πατέρα. Αυτός ο διάλογος φανερώνει χωρίς καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί δύο προσώπων. Να γιατί ο Χριστός έστελε στην Παλαιά Διαθήκη, να γιατί στέλνει στο ψαλτήρι. Όταν ήθελε να μιλήσει τη θεότητά του, στέλνει εκεί με απόλυτη σαφήνεια ότι πρόκειται περί δύο προσώπων και ότι ο Υιός είναι Θεός. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, είπεν ο Κύριος εις τον Κύριό μου, λέει ο Δαβίδ, ομιλεί σαν να βλέπει το πράγμα στον ουρανό και τι διαμείβεται στον ουρανό, και το αποκαλύπτει ο Δαβίδ ως προφήτης. Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριό μου. Ο ένας Κύριος λέει στον άλλο Κύριο, κάτσε στα δεξιά μου έως αυτό τους εχθρούς σου, και τα λοιπά. Κύριος λοιπόν ο ένας, Κύριος και ο άλλος. Άρα Θεός ο ένας, Θεός και ο άλλος. Εάν λοιπόν ο Πατήρ είναι ο Γιαχβέ, Γιαχβέ θα πει Κύριος, και ο Υιός είναι Κύριος, είναι Γιαχβέ. Και ο Πατήρ Γιαχβέ και ο Υιός Γιαχβέ.
σε αυτό το πολύ ωραίο και σημαντικό βιβλίο, πάρα πολύ εκτεταμένο, του κυρίου Σάντου, του κυρίου Σιδηροπούλου, που λέει Ιησούς Γιαχβέ. Ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Είναι ο Κύριος. Γιαχβέ θα πει Κύριος, το ξαναλέγω. Είναι ο Κύριος. Οι ευκαιριαστέ θέλουν να αποδείξουν ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Γιαχβέ, αλλά ο Γιαχβέ είναι ένα πρόσωπο. Γιαχβέ ο πατήρ, Γιαχβέ. Ο Υιός, Γιαχβέ. Και το πνεύμα Άγιο. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Το οποίο πνεύμα Άγιο το αποκαλεί Κύριο. Γι' αυτό και στο σύμβολο της πίστης λέμε. Και στο πνεύμα του Άγιο. Το Κύριο. Το Κύριο. Γιαχβέ λοιπόν και το πνεύμα του Άγιο. Καταλάβατε. Έτσι η απιστία θα παραμένει. Η συνωμοσία με επιχείρημα την απιστία, με υπόβαθρο την απιστία, πάντα θα γίνεται. Εκείνο το εμελέτησα και να είναι η συνωμοσία του λαού, των λαών κατά του Χριστού, κατά του Θεού. Βλέπετε με τη λύσα στρέφονται εναντίον της θεότητας του Ιησού Χριστού. Βλέπετε πάντα στους αιώνες τι λέγουν εναντίον του Ιησού Χριστού. Άλλο ότι τελικά ο Χριστός κυβερνά τη γη. Θα το δούμε σε ένα πιο κάτω στίχο. Καταστάσεις που συναντάμε, φυσικά εμείς ζούμε στην εποχή μας, δυστυχώς στις εποχές μας καταστάσεις, έχοντας φυσικά την ιστορία πίσω σαν μια επιμαρτυρία τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Να μην απογοητευόμεθα, να μην νομίζουμε ότι όλα αυτά που γίνονται εις βάρος του Ιησού Χριστού είναι πράγματα καινούργια. Απλώς εμείς μπήκαμε στο προσκήνιο της ιστορίας σαν καινούργιες υπάρξεις, δεν προηγήθηκαμε. Και τα βλέπουμε και μας ξενίζουν αυτά. Όχι. Οι άνθρωποι πάντα θα στρέφονται εναντίον του Ιησού Χριστού. Το μεγάλο θέμα ξέρετε ποιο είναι. Αυτό με το οποίο τελειώνει ο τύπος αυτός. Μακάρι οι πεπιθώτες, λέει, επί Κύριον κλπ. Ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν πιστέψει εις τον Θεόν και εις τον Χριστόν αυτού. Δηλαδή στον Πατέρα και τον Χριστόν αυτού. Τον Ιησού Χριστό. Μακάρι, ευτυχισμένοι. Έτσι, ξαναλέγω, μη πειρούμεθα, μην ανάβουμε μέσα μας, μη ξενιζόμεθα. Τα ρήματα τα φέρνω από την Αγία Γραφή και τα δύο. Το πειρούμε και το ξενίζουμε. Μην ξενίζεστε, λέει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος στους Χριστιανούς, διότι σας συμβαίνουν αυτά και αυτά, μην παραξενεύεστε. Έτσι πρέπει να είναι, έτσι γίνονται. Ο λόγος ο προφητικός μας το προχάραξε και μας ειδοποιεί. Διάψαλμα. Όχι, συγγνώμη, κάτι να πω πάλι στο δεύτερο αυτό στίχο. Έχουμε εδώ πέρα μία πνευματική ανταρσία. Εκείνο το παρέστησαν κατά. Αυτό το κατά έχει και την ποινή διάθεση. Έτσι. Κατά του, το κατά μεταγενικής, έχει πάντοτε θετική διάθεση. Το ξέρετε. Λέμε κατά Ματθαίον είναι το κατά μεταγενικής. Θα πει σύμφωνα με τον Ματθαίον. Ενώ η πρόταση κατά μεταγενικής σημαίνει το εναντίον. Δηλαδή εχθρικότητα. Στράφηκαν εναντίον του Χριστού. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε μια πνευματική ανταρσία. Απλώς η εποχή μας, ο ανατολικός και ο δυτικός κόσμος, με τον τρόπο του ο καθένας, θα έλεγα ομότερα και ειλικρινέστερα. Ειλικρινέστερα και ομότερα ο ανατολικός κόσμος, υποκριτικότερα και ευγενέστερα ο δυτικός κόσμος, στρέφονται εναντίον του Ιησού Χριστού. Ανταρσία κατά του Ιησού Χριστού. Διάψαλμα. Αυτό το διάψαλμα που λέει εδώ είναι ένας τεχνικός όρος. Φυσικά όταν έγραφε ο Δαβίδ αυτό τον ψαλμό δεν έπιασε να γράψει διάψαλμα. Είναι τεχνικός όρος και αναφέρεται φυσικά εις τους μουσικούς. Τι θα έκαναν εδώ. Ο Θεοδόρητος, θα σας πω μόνο τρεις γνώμες που είναι πάρα πολύ ωραίες. Ο Θεοδόρητος λέγει ότι το διάψαλμα σημαίνει, και αναφέρεται σε πολλούς που το διάψαλμα, θα το συναντήσουμε πολλές φορές, μέλους εναλλαγή. Αλλάζει το μέλος. Αλλάζει η μουσική. Αλλάζει το μέτρο, αν θέλετε, και τα λοιπά. Κάτι που το συναντάμε πολλές φορές μέσα στα μουσικά κείμενα, να αλλάζει το μέτρο.
ξέρω εγώ, είχαμε 3/4, έτσι, τώρα έχουμε 4/4 ή 2/8 που είναι και πραγματικά μας, 2/8 δεν είναι πραγματικά μας. Ποιος θέλει μουσική. Ο Καραμαντιός 7/8. 7/8 είναι πραγματικά μας. 2/4 θα πρέπει. Ναι, αλλά τα 7/8. Κύριο. Είναι επικόν κύριο. Λοιπόν, αλλαγή μέτρου, αλλαγή μέλους. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει το διάψαλμα νοήματος εναλλαγή. Αλλάζει το νόημα. Στον προκείμενο ψαλμό πραγματικά έχουμε εναλλαγή σκηνής. Διότι εδώ σταματάει η σκηνή επί της γης και εξελίσσεται, ανοίγεται μάλλον η σκηνή στον ουρανό. Ο δε Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει κάτι υπέροχο. Θα προτιμούσα να κρατήσουμε το τρίτο, όχι ότι τα δύο πρώτα δεν έχουν πράγματι αξία, αλλά έχει μία βαθύτερη έννοια και πνευματικότερη. Ανάπαυλα προς μυρικασμό των νοημάτων. Ανάπαυλα προς μυρικασμό των νοημάτων. Σε αυτό θα μείνω. Ξέρετε ότι τα μυρικαστικά ζώα γρήγορα γρήγορα αρπάζουν την τροφή τους, τα πρόβατα, οι κατσίκες, οι καμήλες, αυτά όλα τα ζώα, μυρικαστικά ζώα είναι, τρώνε γρήγορα την τροφή τους, μαζεύει το πρώτο στομάχι πολύ πολύ χορτάρι και μετά με την ησυχία τους κάθουν και μυρικάζουν και απολαμβάνουν εκείνο που έφαγαν βιαστικά. Εδώ μένει λοιπόν μία λειτουργική σιωπή. Αυτή η λειτουργική σιωπή υπάρχει και μέσα στη θεία λειτουργία, την οποία τεχνικώς δεν τηρούμε. Ξέρετε πόσα σημεία λειτουργική σιωπής έχουμε μέσα, μέσα εκεί, στη θεία λειτουργία, πόσα. Πρώτα-πρώτα, πριν αρχίσει η θεία λειτουργία. Αν έχετε προσέξει, το τελευταίο που λένε στον όρθρο είναι το πολιτική. Εάν είναι Κυριακή, το γνωστό. Σήμερα... ναι. Και αν είναι όμως τεχνημένη, έχουμε το πολιτικό του Αγίου της ημέρας. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει η ψάτης, θα λέγα συναπτά, αληθινοτά, συναπτά. Αμέσως ακούτε τον ιερέα. Ευλογημένη βασιλεία, πατρός και λοιπά. Δεν μένει κανένα χρονικό διάστημα. Τόσο που πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι είναι ένα πράγμα. Εκεί πρέπει να γίνει μερικά δευτερόλεπτα μία σιωπή. Τελείωσαν το απολυτικείο, ο ιερεύς να κρατάει το βαγγέλιο. Αν το έχετε προσέξει, προσπαθώ να το κάνω αυτό. Μερικές στιγμές σιωπής. Όπως είναι ακριβώς μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι, μέσα σε μία συναυλία. Έχουμε τα φόρτε, έχουμε τα πιανίσιμα, έχουμε και τη σιωπή. Όλα έχουν την πάρα πολύ θέση τους. Μάλιστα η σιωπή υποβάλλει εξίσου όπως θα υπέβαλε ίσως ένα φόρτε ή ένα πιανίσιμο μέσα στη μουσική. Το φόρτε θα πει το οξύ, το υψηλό, το πιανίσιμο το χαμηλό, το μαλακό. Έτσι πρέπει να γίνει μία σιωπή. Μπαίνουμε σε ένα μυστήριο. Ένα άλλο σημείο σιωπής που το οποίο σημειώνει ο αείμνηστος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος στη λειτουργική πεπιστασία είναι το εξής. Άνος κόμματος καρδίας έχουμε το ασταγείο και ευχαριστήσουμε το Κυρίο. Άξιον και δίκη, λέει ο λαός. Διαμείπεται ένας διάλογος, αυτός ο διάλογος είναι το προήμιο της ευχής, της μακροτάτης ευχής της Αγίας Αναφοράς, η οποία είναι μελισμένη σε 27 κομμάτια διαλογικά. Ο διάκονος, ο ιερεύς, ο λαός, ο διάκονος, ο ιερεύς, ο λαός και το αμήν ένα κομμάτι είναι από τα 27. Όταν θα πει ο ιερεύς, θα πει ο λαός άξιον και δίκαιον, εκεί τελειώνει το προήμιο και μπαίνουμε στο κύριο θέμα που λέγει η ευχή. Το πρώτο κομμάτι, γιατί όλο είναι ευχή, το πρώτο κομμάτι άξιον και δίκαιον, σε ειδήσεις και τα λοιπά. Μεταξύ της ευχής και του άξιον και δίκαιον του λαού πρέπει να μεσολαβήσει μία λειτουργική σιωπή.
μερικές στιγμές. Να δημιουργήσει κλίμα. Είναι συλλογή, δέος και έτσι μέσα στη σιωπή του ναού να ακουστεί η φωνή του ιερέως. Άξιον και δίκαιον. Με ένα βαρύ τρόπο ότι πράγματι είναι άξιον και δίκαιον να υμνείται το Άγιον όνομά. Έτσι και εσύ σήμερα τώρα εδώ με τον ψαλμό αυτόν τον οποίο μέσα σε μια ώρα είπαμε θα τον αρπάξετε όπως τα μυρικαστικά ζωντανά γρήγορα γρήγορα το φωτάρι. Όταν θα πάτε σπίτι σας θα πρέπει να γίνει ο μυρικασμός. Ξαναπάρετε πάλι το ψαρτήρι και σιγά σιγά θα βλέπετε τον κάθε στίχο. Θα σταματάτε και θα τον απολαμβάνετε. Για να μην σας πω ότι αυτός πρέπει να είναι ο τρόπος μελέτης μας. Μη φιλοδοξείτε να βγάλετε ήλιο πολύ, βιβλία πολλά. Διαβάστε λίγα βιβλία στη ζωή σας. Αφού θα διαβάζω όμως πολύ, θα μου πείτε πώς θα είναι. Πώς συμβιβάζεται να διαβάζω πολύ και ταυτόχρονα να διαβάσω λίγα βιβλία. Είναι αυτός ο τρόπος του μυρικασμού. Όταν διαβάζουμε, προσέξτε, ή καθόμαστε, είμαστε ξαπλωμένοι. Επιτρέπετε όπως θέλετε να σταθείτε. Και ιερά βιβλία, αν θέλετε ξαπλωμένοι, δεν πειράζει. Το λέει η Αγία Γραφή ότι μπορούμε να διαβάζουμε και ξαπλωμένοι. Και μάλιστα την Αγία Γραφή. Ίσως μια υπερβολική ευλάβεια θα απαιτούσε να στόχαναν παλαιότεροι άνθρωποι να διάβαζαν όρθιοι την Αγία Γραφή. Ή κάτω από προϋποθέσεις. Όταν λέει όμως η ιδία η Αγία Γραφή ότι καθεζόμενος, ανιστάμενος, κοιταζόμενος, θα μελετάς τον λόγο του Θεού, κοιταζόμενος, είσαι στην κήφη σου, είσαι στο κρεβάτι σου. Εισερχόμενος, εξερχόμενος κτλ. Κτλ. Σημαίνει ότι δίναμε να διαβάζω την Αγία Γραφή στο λεωφορείο, στο κάθεσμα, στο κρεβάτι, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Γι' αυτό και το μικρό το σχήμα, γι' αυτό και το εύκολο της μεταφοράς κλπ. Κλπ. Για να, και το εγκόλπιο του σχήματος, για να μπορώ να διαβάζω την Αγία Γραφή οπουδήποτε. Εκεί λοιπόν που διαβάζουμε, διαβάσουμε ένα στίχο ή μια μικρή περικοπή, οποιοδήποτε βιβλίο. Εγώ θα σας έλεγα και μυθιστόρημα. Και μυθιστόρημα. Μην θέλουμε να βγάλουμε γρήγορα γρήγορα το βιβλίο και να δούμε την υπόθεση. Όπως κάνουμε μερικοί. Αλλά διαβάσετε ένα κομμάτι. Κάθεστε το βιβλίο λιγάκι. Σκεφτείτε. Αναπολύσατε αυτά. Μυρικάσατε. Σκεφτείτε αυτά που διαβάσατε. Επεκτείνατε τη σκέψη σας πιο πέρα από αυτά που διαβάσατε. Μείνετε όχι μόνο στα νοήματα αλλά και στην όμορφη λέξη. Μείνετε ακόμη και στην πρωτότυπη διατύπωση. Στην εικόνα που παρουσιάζει. Αυτό θα σας κάνει σοφούς. Αυτή η μελέτη, η γόνιμη μελέτη, θα σας κάνει όχι τρίπια πιθάρια, όπως όταν θα διαβάζαμε γρήγορα που τίποτα δεν κρατούμε, το πιθάριο την νερό να ρίξω, την υγρό να ρίξω, θα φύγει από κάτω. Έτσι μοιάζουν εκείνοι που διαβάζουν γρήγορα. Εκείνοι που μυρικάζουν όμως μένει, περνάει στο δεύτερο στο μάτι. Μένει στη μνήμη, μένει, γίνεται κρίση, γίνεται γνώση, γίνεται βίωμα, γίνεται μόρφωμα. Λέμε μορφωμένος άνθρωπος. Τι θα πει μορφωμένος άνθρωπος. Μορφωμένος δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρει καλά. Αυτός δίνεται να είναι και τρίπιο πιθάρι. Είδατε τι είπα. Είδατε τι σκαλωστιά χρησιμοποίησα. Τελευταία έβαλα γίνεται μόρφωμα. Θα πει μόρφωμα. Γίνεται καλούπιασμα. Διαμορφώνεσαι. Γίνεσαι όπως ακριβώς αν έβαζα ένα ζυμάρι μέσα σε μια φόρμα και την έβαζα στο φούρνο και έβγαζα πλέον το ζυμάρι αυτό τη φόρμα που το είχα βάλει. Τεκμία. Ποδίνω άχρησκου μορφωθεί Χριστός εν ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τι θα πει αυτό, στους Γαλάτες το λέει, μορφωθεί, καλουπιαστεί, γίνεται άλλη Χριστή. Αυτή είναι η μορφή, αυτή είναι. Και επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο της μελέτης, τον μυρικαστικό τρόπο της μελέτης. Είναι πολύ σπουδαίος τρόπος. Δοκιμάσατε και θα πιστείτε την του Χάρη.
διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών. Ποιος το λέγει? Τα έθνη και οι λαοί, οι άκρονες και οι βασιλείς. Και απορρίψομεν αφημών των ζυγών αυτών. Κοιτάξτε, τα έθνη και οι λαοί, οι άκρονες και οι βασιλείς. Για να μην πει κανένα ότι φταίνε οι βασιλιάδες και οι άρχοντες. Όταν λέει εδώ βασιλείς, όπως το έχω ξαναπεί, αλλά να το ξαναπώ άλλη μια φορά, στον αγιασμό που κάναμε φέτος, στον Άγιο Χίλιο. Μάλιστα τόνισα τη σχολή, γιατί ίσως κάποιοι δίπλα μου, γύρω μου, παραπέρα, ίσως να ήθελα να το μετατρέψω. Νίκα στις ευσεβέσεις, να πούν. Νίκα στις βασιλεύσεις. Κατά βαρβάρον δωρούμενο. Ο βασιλεύς δεν είναι ο βασιλεύς, είναι ο εκάστοτε άρχον. Δύναται να είναι πρόεδρος της δημοκρατίας, δύναται να είναι πρόεδρος του σοσιαλισμού, δύναται να είναι πρόεδρος του κομμουνισμού, να είναι ό,τι θέλετε, ο εκάστοτε άρχον. Με την γενική ονομασία βασιλεύς. Και όχι με την ειδική σημασία βασιλεύς. Εξάλλου έχουμε και εγκύκλων από τη σύνοδο ότι δεν αλλάζει τίποτε. Διότι υπό την γενική ονομασία δεν είναι δική μου ερμηνεία αυτή, είναι τη Συνόδου. Και στο γραφείο, έτσι το λέω, το ημερολόγιο της Εκκλησίας, το τυπικό, το γράφει τη συνέχεια. Υπό την γενική ονομασία εννοούμε πάντοτε τους κυβερνώντες. Υπό την ονομασία βασιλεύς. Για να μην πούμε ότι φταίνει οι άρχοντες ενός λαού. Να παράδειγμα, ας πούμε ότι μια κυβέρνηση έκανε λάθος. Και ξέρετε τι λέμε? Αν τίποτε γίνουν πράγματα άσχημα, μια πολεμική σύραξη ή μια επανάσταση, οι κύριοι αυτοί που κάναν τα λάθη θα μαζέψουν τα λεφτά τους, ήδη τα έχουν μαζέψει και τα έχουν βγάλει έξω, θα πάρουν και το αεροπλάνο και θα φύγουν. Έτσι λέμε. Και θα πληρώσουμε εμείς ο λαός. Έτσι δεν λέει ο κόσμος πάντα? Και θα πληρώσουμε εμείς, και έτσι γίνεται. Θα πληρώσουμε εμείς ο λαός. Λέμε λοιπόν ότι δεν φταίει ο λαός, φταίνει οι άρχοντες. Για να μην πούμε ότι φταίει ο λαός, φταίνει οι άρχοντες και όχι ο λαός, εδώ λέει έθνη και λαοί, άρχοντες και βασιλείς. Και κατά το λαό και οι άρχοντες του. Και κατά τους άρχοντες και ο λαός. Κατά τους παπάδες ο λαός. Και κατά το λαό οι παπάδες. Οι παπάδες από το λαό πρέπει. Και ο λαός από τους παπάδες διαμορφώνεται. Ένας τύπλος είναι το πράγμα. Ο λαός εκλέγει τους άρχοντες και οι άρχοντες κυβερνούν ένα λαό που εκλέγει σαν αυτοί από το λαό. Είναι κύκλος το πράγμα. Είδατε ακρίβεια της συγγραφής. Άρχοντες βασιλείς, έθνη λαοί. Φταίνε όλοι. Και αν γίνεται μια καταστροφή, φταίνε όλοι. Φταίνε όλοι. Φταίνε όλοι. Το υπογραμμίζω αυτό. Γιατί το υπογραμμίζει η Αγία Γραφή και μάλιστα με αυτόν τον διπλούν τρόπον των φιλολογικών που αναφέρατε προηγουμένως. Έτσι, τι λέγουν εδώ οι πάντες και οι λαοί και οι άρχοντες? Διαρρήξομεν τους δεσμούς αυτών. Το αυτόν που αναφέρεται και το υποκείμενο του αυτόν, με σίγουρα δεν κάνουμε συντακτικό, αλλά για να το καταλάβουμε καλύτερα, είναι ο Θεός και ο Χριστός. Και το δεύτερο, των ζυγών αυτών, είναι ο Θεός, Πατήρ και ο Χριστός. Ενώ το υποκείμενο του διαρρήξομεν, οι άρχοντες και οι λαοί. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι ενώ πρώτα είπαν, εμελέτησαν κενά, έχουμε αντασία, εδώ έχουμε παρακαλώ επαναστατικόν κήρυγμα. Επαναστατικόν κήρυγμα θα καθίσει. Διότι αυτό το διαρρήξομεν, τι είναι? Είναι υποτακτική, ναι, θα το κάνω λάθος. Να διαρρήξομεν, να σπάξομεν. Είναι συνεπώς, το εμελέτησαν κενά, αντασία, εδώ κήρυγμα. Είναι αυτό το οποίο χειρίζουν με αθεϊστικά φυλάδια, βιβλία, ξέρω εγώ, οι πάντες. Και ο δυτικός και ο ανατολικός κόσμος είναι ίδιος. Είναι ίδιος έναντι του θέματος της πίστεως, είτε κρύβονται
είτε φανερά το κάνουμε. Είναι ο ίδιος κόσμος. Είναι απλώς ο κόσμος. Κοιτάξτε εδώ. Δεσμοί και ζυγός. Διαλυμίω τους δεσμούς, απορρίπτω τον ζυγό. Η δεσμή τι είναι, το δέσιμο. Ο ζυγός, το γνωστό εκείνο φύλλο, μπαίνει πάνω από το ζώο, το βόδι, το άλογο κτλ. Βεβαίως ο ζυγός δένεται. Δεν είναι ξεκάθαρο το πράγμα, δεν είναι ένα ξύλο έτσι. Δένεται, με λουριά. Συνεπώς, δεσμή και ζυγός είναι το ίδιο πράγμα, όχι το ίδιο, είναι ένα πράγμα, συμπαγές. Διαφοροποιείται με τα λουριά και το ξύλο. Του δείχνει ότι ο Θεός θέλει να επιβάλλει κάτι στους ανθρώπους. Και αυτό είναι ο νόμος. Δεν θέλουμε τον νόμο. Δεν θέλουμε το ζυγό του. Δεν θέλουμε τη βασιλεία του. Δεν θέλουμε το πρόσωπό του. Θέλουμε εμείς μόνοι μας να κυβερνηθούμε. Εμείς μόνοι μας. Ανθρωποκεντρικά θέλουμε. Όχι θεοκεντρικά. Το προβατορικό όνομά του. Να το προβατορικό όνομά του. Δεν θέλουμε το Θεό. Ξέρετε τι έλεγαν οι Εβραίοι όταν οδήγησαν τον Ιησού εις τον Πιλάτον. Ου θέλουμε βασιλεύσε. Πρώτα απ' όλα είπαν δεν έχουμε βασιλέ, είμαι η Κέσαρα. Δηλαδή δεν θέλουμε το Θεό βασιλιά. Θέλουμε τον Κέσαρα, άνθρωπο τον βασιλιά. Και τι, βάρβαρον. Για μια στιγμή ως προς τους Εβραίους, τι ήταν ο Κέσσερ, ο Ρωμαίος, βάρβαρος, ειδωλολάτρης. Λέει το κατά Λουκάν 19-14, ου θέλουμε τούτον βασιλεύσε εκ ημάς. Από πού είναι αυτό παρμένο, από μια παραβολή, που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Που γυρίζει ο βασιλιάς αυτόν, λέει και σφάζει. Προσέξτε, μην τρομάζετε με αυτές τις εκφράσεις σφάζει, γιατί είναι παραβολή. Ου θέλουμε βασιλεύσε εκ ημάς. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να βασιλεύσει ο Θεός στις καρδιές τους. Και καλούν σε κήρυγμα το σπάσιμο των δεσμών του Θεού και των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Παποβίτς, ότι ο άνθρωπος κατεδίκασε το Θεό του σε θάνατο και ο Θεός κατεδίκασε τον άνθρωπο στην Αθανασία. Εσύ με καταδικάζεις να πεθάνω. Και εγώ σε καταδικάζω εσύ να μην πεθάνεις. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι η αιώνιος κόλαση. Αθάνατο πράγμα στην Αθανασία. Θα μένεις. Δεν θα γίνεις μηδέν. Δεν θα εξαφανιστείς. Σε καταδικάζω στην Αθανασία. Είναι καταδίκη για τον αμαρτωλόν η Αθανασία. Είναι καταδίκη. Ο αμαρτωλός θα ήθελε το να εξαφανιστεί. Να γίνει μηδέν. Αυτό είναι το δράμα του ανθρώπου που δεν θέλει το Θεό πάνω από το κεφάλι. Και μόνος του καταστρέφεται. Μόνος του ο άνθρωπος υπογράφει την καταδίκη του. Είναι φοβερό, αγαπητοί. Φοβερό. Η εποχή μας μάλιστα έχει να επιδείξει μεγάλα κατορθώματα γύρω από το θέμα αυτό. Ο δυτικός κόσμος, ο ανατελικός καταρχάς, είπε δεν υπάρχει Θεός. Ο δυτικός κόσμος είπε, ξέρετε ποιο είναι τώρα το καινούριο, δεν κύριε εντελώς της εποχής του έτους αυτού, είναι των τελευταίων ετών υπόθεση, βγαλμένη μάλιστα, ξέρετε από πού, από τις θεολογικές σχολές της Δύσης. Από τις θεολογικές σχολές της Δύσης. Ο Θεός απέθανε και αυτοί κηρύσουν τον θάνατο του Θεού. Πιστεύω ότι θα τα έχετε διαβάσει αυτά, να τα ξέρετε. Πολλάκι και επανειλημμένο σε αυτήν την εποχή. Εκήρυξαν στην Ευρώπη και την Αμερική τον θάνατο του Θεού. Οι θεολογικές σχολές. Βέβαια όχι όλες. Βέβαια όχι όλες. Αλλά το ότι κηρύσσονται από θεολογικές σχολές και κηρύσσονται, ο κόσμος παρακάτω τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Τι είναι να πέθανε. Μπορούσε να ζούσε. Ή ζούσε ο Θεός στην αντίληψη των ανθρώπων. Τώρα εμείς οι άνθρωποι πετάμε τα κατεστημένα και συνεπώς ο Θεός πέθανε πια. Γιατί ο Θεός ήταν κατεστημένο. Εφόσον λοιπόν το κατεστημένο πεθαίνει, πεθαίνει και ο Θεός μαζί. Σαν το κατεστημένο.
Καταλάβατε τώρα. Όχι ότι ο Θεός ζει και πεθαίνει, αλλά ζει και πεθαίνει πάνω στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Ναι, δεν υπήρχε, αλλά απλώς υπήρχε στην αντίληψη των ανθρώπων. Τώρα λοιπόν τον βγάλαμε και από την αντίληψή μας και τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει η επίγειο σκηνή. Έτσι σκέπτονται οι άνθρωποι. Θέλει άλλη σκηνή του ουρανού. Ο κατοικών εν ουρανής εκγελάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκνυκτηριεί αυτούς. Αυτός που κατοικεί στους ουρανούς θα γελάσει περιφρονητικά. Είναι όταν καμιά φορά είναι, ξέρετε, ισχυρά ανθρωπομορφικές κατατάσεις. Θεός είτε γελά είτε νυχτηρίζει, αλλά είναι ανθρωπομορφικές καταστάσεις. Ο Θεός λέει θα γελάσει όταν θα ακούσει αυτά. Όπως ακριβώς ένας άρχοντας που του λένε, ξέρω εγώ, άνθρωποι τυποτένει βάρος πράγματα, και αυτός τι κάνει? Χαμογελάει. Βρε τους φτωχούς, βρε τους φτωχούς. Γιατί πράγματι η αληθινή φτώχεια είναι αυτή. Η αληθινή φτώχεια δεν είναι αν έχουμε δεν έχουμε ψωμί, να ντυθούμε να μην ντυθούμε. Η φτώχεια είναι αυτή, όταν ο άνθρωπος παίρνει εχθρική στάση απέναντι στον Θεό. Βρε, με συγχωρείτε για το βρε, βρε φτωχέ άνθρωπε. Βρε φτωχέ άνθρωπε, βρε σπουλίγι της γης, βρε τυποτένια άνθρωπε. Τολμά σηκώνεις τον τράχυλό σου και να πεις δεν υπάρχει Θεός. Φτωχέ άνθρωπε, τυποτένια. Ερεύνησες το σύμπαν, έψαξες και ήρθες τώρα θεοβευτής της ερεύνης σου και λες δεν υπάρχει Θεός. Φτωχέ, τυποτένια άνθρωπε, σπουλίγι. Γι' αυτό είναι αυτό προς το άνθρωπο. Όταν βλέπετε άνθρωπο που να λέει δεν πιστεύω στον Θεό, είναι πτωχός και να τον λυπήσετε. Να ψάχνετε την ίδια ώρα την τσέπη σας, να βρείτε καμιά δεκάρα να του δώσετε να πάρει κάτι να φάει. Δηλαδή εννοώ δεκάρα. Πέστε του ένα λόγο Θεού. Πέστε του και δείξτε του τη μορία του. Γιατί μωρός και άφρον, είπε άφρονα η καρδία αυτού και εσύ Θεός. Θα δούμε έναν άλλο ψαλμό λίγο πιο κάτω, είναι ο 13 ψαλμός. Μου φαίνεται. Οπότε Να του δώσουμε την ελεημοσύνη μας στη φτώχεια του και λίγο κάτι να ντυθεί, να μην φαίνεται η γύμνωσή του. Εκγελάσατε λοιπόν ο κατοικών εν ουρανής και ο Κύριος, κοιτάξτε, ο κατοικών, ο Κύριος, πάλι το ίδιο, έτσι, πάλι διπλούν. Εκνυκτηριεί αυτούς. Πρέπει να σας πω αυτό που σας είχα πει την περασμένη φορά, ότι η εβραϊκή ποίηση δεν έχει ομοιοκαταληξία. Εξάλλου η αληθής ποίηση δεν έχει ομοιοκαταληξία. Ούτε μέτρο όπως έχει η ελληνική ποίηση. Ούτε μέτρο. Η εβραϊκή ποίηση έχει πυκνότητα ιδεών και επαναλήψεις λέξεων και φράσεων και δημιουργεί ένα παιχνίδισμα αυτών των γραφωμένων, εις τρόπον ώστε να δίδετε η εντύπωση ότι δεν είναι πεζός λόγος. Αυτό το βλέπει εδώ κανείς καθαρότατα. Και μην νομίζετε ότι δεν μας είναι χρήσιμο να κοιτάζουμε και τη φιλολογία. Είναι πολύ χρήσιμο, διότι έτσι το απολαμβάνει κανείς πολύ καλύτερα. Ήθελα να σας ερωτήσω, πίνετε καφέ? Πίνετε καφέ. Αφού λοιπόν πίνετε καφέ και τον αγαπάτε πιθανώς, τότε να σας ερωτήσω μια ερώτηση που εκ πρώτης όψης μοιάζει πολύ κουτί, αλλά για εκείνους που πίνουν καφέ δεν είναι κουτί. Σας αρέσουν τα χοντρά ή τα ψηλά φλιτζάνια στον καφέ? Έχει σημασία αυτό? Λοιπόν, η φιλολογία του κειμένου που λέμε είναι ακριβώς το χοντρό ή το λεπτό φλιτζάνι. Έχει σημασία και αυτό. Όπως απολαμβάνεις τον καφέ σου καλύτερα με χοντρό ή λεπτό φλιτζάνι, έτσι και εδώ απολαμβάνεις καλύτερα το λόγο του Θεού όταν ξέρεις και τη φιλολογία, τη δομή του κλπ. Την ετυμολογία μιας λέξης, θα πούμε κάτι πιο κάτω, μερικές εβραϊκές λέξεις, ή πάμε στο εβραϊκό κείμενο να δούμε κάτι περισσότερο κλπ. Εκμυκτηρίει, είναι μέλλον του ρήματος, εκμυκτηρίζω, θα πει φυσώ τα ρουθούνια μου, τους μυκτήρες. Όπως θα ξέρετε, εμείς έχουμε το βγάλισμα της γλώσσας. Τα μικρά παιδιά, μπορεί να βγάλουν τη γλώσσα τους ή τυφλώνουν. Είναι κινήσεις διάφορες του σώματος που δείχνουν την περιφρόνησή μας κλπ. Εκμυκτηρίζω ή μυκτηρίζω
θα πει φυσώ τα λουθούνια μου. Αυτό το. Δηλαδή αποδοκιμάζω. Συνεπώς, εδώ πέρα αντιστοιχεί αυτό το εκμυκτηρί, μέλλον του εκμυκτηρίζω, φρίαξαν. Αυτοί φρίαξαν και ο Θεός δείχνει την περιφρόνησή του. Δηλαδή, τι θα φτάξετε, θα φτιάξετε, τι θα κάνετε. Για σκεφτείτε να θέλουμε να πυροβολήσουμε τον Θεό. Κάποτε ένας ταλέπορος έβρεχε και νόμιζε ότι η βροχή του κάνει κακό στα βοράκια. Και βγαίνει, χτένει σε ένα καφενείο. Είχε την καραμπίνα του, την είχε δει γιατί είχε πάει κυνήγι τον καιρό, και βγαίνει έξω και άρχισε να πυροβολεί τον ουρανό. Περιττό να σας πω ότι την ώρα εκείνη έπεσε ένας κεραυνός όπως έστησε την καραμπίνα, είναι γραμμένος στα ανέκδοτα και κεραυνοβολήθηκε και πέθανε. Βρε ταλέπορε, πόσο είναι το βεληνικές του όπλου 500, 1000, 2000, 5000, πόσο είναι το βεληνικές του μέρος του όπλου. Βλέπετε τη μορία του ανθρώπου, τη βλέπετε. Και μου έλεγε ο Μανώλης που το έλεγε, ο Πιτσίπης. Για κάποιον άνθρωπο που τώρα δεν έβρεχε, έτσι δεν μου έλεγε. Έπεσε κάτω, με την πλάτη προς τα κάτω και μούτζονται λέει το Θεό. Βρε τα λέπορη, βρε τα φτιά. Βρε αυτό η φτιά. Βρε αυτό η φτιά. Αυτή είναι η φτώχεια και η μορία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός εκμυκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Δείτε μία κλιμακωτή θέση. Εκγελάσετε, εκμυκτηρεί, εν οργή λαλήσει, εν θυμό ταράξει. Βλέπετε αυτή την κλιμάκωση. Εκείνος ο οποίος είναι ψηλά, δεν βλάπτεται, στην αρχή γελά. Περιφρονεί, αλλά μετά τι κάνει. Πατάσει. Χτυπάει. Δεν θα μείνω πιο πολύ γιατί έχουμε αργήσει. Εδώ μιλά ένα πρόσωπο. Ομιλεί για τον Θεό. Και τώρα ανοίγει ένας διάλογος στον ουρανό. Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύση επ' αυτού, επί σιών όρος, το Άγιον αυτού. Τι είναι εκείνο για το οποίο εφρίαξαν τα έθνη και μελέτησαν κενά, δεν δέχτηκαν ποιον, τον Θεόν και τον Χριστόν του. Παρά ταύτα, αυτό το εγώ είναι αντιθετικό. Αυτοί μεν ούτως. Εγώ δε ούτως. Το καταλάβατε. Αυτό το δε είναι αντιθετικό σε σχέση με το τι έχουν σκεφτεί και το τι έχουν κάνει οι λαοί εις βάρος του Χριστού. Παρά την αντίδρασή τους, εγώ δεν κατεστάθην βασιλεύση από αυτού εις το όρος το Άγιο κτλ. Εγώ ο Χριστός έχω κατασταθεί υπό του Πατρός μου βασιλεύς εις το όρος Σιών, το Άγιο αυτού. Είναι δε γνωστό ότι η Σιών ήταν βουνό καταρχάς, λόφος. Μετά ονομάστηκε Σιών Ιερουσαλήμ, φύγατερ Σιών, και μετά, κατ' επέκταση, είναι η Εκκλησία. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Εκκλησία. Με άλλα λόγια, η έννοια είναι η εξής. Παρά την αντίδραση των λαών, ο Θεός Πατήρ εγκαθιδρύει την βασιλεία του Υιού επί της γης και ο Χριστός είναι ο βασιλεύς του κόσμου. Είναι ο βασιλεύς της Εκκλησίας. Αυτή είναι η έννοια της λέξης, της φράσης. Παρά το πείσμα των λαών, ο χριστιανισμός θα υπάρχει και η Εκκλησία θα υπάρχει. Παρά τους διωγμούς, παρά την με κάθε τρόπο καταστροφή της Εκκλησίας και προσβολή, ο χριστιανισμός θα υπάρχει. Μου έδωσε ένας κύριος εχθές ένα πρόκοπο εφημερίδων, δεν είναι παρόν. Πολλές φορές με τροφοδοτεί με αποκόρματα εφημερίδων και σχολιάζει εκτός από ένα σημείο το οποίο οπωσδήποτε είναι. Έχει θέση, αλλά καμιά φορά γίνεται και μια υπερβολή, δεν το λέγω όμως. Σχολιάζει ένα έντυπο εξομολογήσεως της Ιεράς Μονής Μαλεβή, της Παναγίας Μαλεβής στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει, είναι στα Νέα. Όταν το διάβασα ολόκληρο και μάλιστα από πάνω ο τίτλος είναι «Σώσον Κύριε των λαών σου από τους εμπόρους της
από τους εμπόρους του χριστιανισμού, κάπως έτσι. Και τι ήτανε, ένα έντυπο εξομολόγηση που λέει ότι αν θέλετε να εξομολογηθείτε, για να κάνετε μια καλή εξομολόγηση, μελετήστε αυτό το έντυπο. Είναι αυτό που σας δίνουμε κι εμείς, αυτά που κυκλοφορούν δηλαδή. Πάρα πολλά κυκλοφορούν. Έτσι, για να βοηθηθεί κανείς να κάνει μια καλή εξομολόγηση. Αυτό το διάβασα, λέει τώρα τι σημαίνει αυτό. Τι θέλει να πει αυτό. Και όλα αυτά τα θεωρεί ότι είναι μεσαιωνισμοί. Έχει βάλει τρεις φωτογραφίες. Ακούστε, τρεις φωτογραφίες μέσα σε αυτό το κείμενο που γράφει. Η μία έχει ένα μεσαιωνικό εργαστήριο αλχημιστών που γίνεται κάτι παράξενα πράγματα μέσα. Το δεύτερο έχει μια γυναίκα με κάτι μαγικά μάτια, παράξενα, ένα βλέμμα μάγου ή μαγίσης, και με ένα παράξενο πράγμα. Και η τρίτη φωτογραφία είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που είναι μέσα στο μαγικό της εργαστήριο, κάτι κουβάδες με κάτι, δεν ξέρω τι, κρατάει ένα ραβδάκι μαγικό, το βλέπει παράξενα κάτω από τα γυαλιά της, για να δημιουργήσει κλίμα, παρακαλώ, ότι αυτά που γράφει, γράφουν τα μοναστήρια και η εκκλησία είναι μεσαιωνισμοί. Αυτός ο πόλεμος εναντίον της εκκλησίας. Φοβερό πράγμα, παράξενο πράγμα. Δεν θέλω να πω ότι καμιά φορά δεν γίνονται υπερβολές. Δεν θέλω να πω ότι μερικά πράγματα πράγματι δεν μπορούν να σκανδαλίσουμε έτερον ή κάτερον. Αλλά εδώ βλέπουμε, αυτό το μελέτησαν και να. Υπάρχει οργανωμένη επίθεση κατά της εκκλησίας να δημιουργήσουν φθορά. Είναι φοβερό. Και μάλιστα, όχι επειδή εγώ ανήκω σε μοναστήρι, σας το λέω ειλικρινά, όχι γι' αυτό. Τα μοναστήρια είναι επικίνδυνα. Διότι αυτά κρατάνε μια κατάσταση. Αυτά φοβόνται όλοι, με αυτά τρέμουν, γι' αυτό και βάλουν εναντίον των μοναστηρίων, γι' αυτό και ο διάβολος, όπου στείνεται μοναστήρι, στείνει και ένα πολυβολείο δίπλα. Αυτό δηλαδή να το γνωρίζουμε. Ξέρω. Εγώ όμως παρά τα αυτά, λέγει ο Χριστός, στάθηκα βασιλιάς της γης. Διαγγέλλον το πρόσταγμα Κυρίου. Ποιο είναι αυτό το πρόσταγμα του Κυρίου? Είναι το Ευαγγέλιο. Γίνομαι διαγγελέας. Παρά τις καταστάσεις που υπάρχουν στον κόσμο, πλούτης αγαπητοί μου, το Ευαγγέλιο εξαπλούτησε στον κόσμο. Και μόνο γιατί το Ευαγγέλιο έχει μεταφραστεί σε 1500 γλώσσες, δείχνει ότι το Ευαγγέλιο προχωρεί μέσα στον κόσμο. Δεν είναι άλλη σημασία σε αυτό. Και τώρα, το μεγάλο θέμα. Κύριος είπε πρόσμε, Υιός μου είσαι, εγώ σήμερον γεγενικά σε. Εδώ δείχνει την σχέση των δύο αυτών προσώπων που εισήγαγε ο ψαλμός ήδη από τους πρώτους στίχους που λέγει διαρρήξαμε τους δεσμούς αυτών κλπ. Κλπ. Και κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος και ποιος είναι αυτός ο Χριστός? Και ποιες σχέσεις υπάρχει ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά τα δύο? Διότι σαφώς πρόκειται περί προσώπων. Σαφώς. Δηλαδή νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι σαφέστατο το κείμενο. Ποια όμως τι σχέσεις? Κτίστου προς κτίσμα? Δημιουργού προς δημιουργήμα? Λοιπόν, είπε ο Κύριος σε μένα, είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε έχω γεννήσει. Πρώτα, αυτό που λέγει είσαι Υιός μου, είμαι είσαι, δείχνει πρόσωπα. Δεύτερο, όταν λέει είσαι Υιός μου, δείχνει ότι υπάρχει σχέσεις, πέστε το, μια λέξη, ουσίας. Σχέσεις, ουσίας. Δηλαδή, τι είναι ο Υιός προς τον Πατέρα? Ομοούσιος. Λοιπόν, όταν υπάρχει σχέση ουσίας και η σχέση ουσίας σημαίνει το ομοούσιο, διότι τι γεννάει ο άνθρωπος? Άνθρωπο. Και ο άνθρωπος που γεννήθηκε από άνθρωπο τι είναι? Από την ουσία του ανθρώπου. Του πατέρα του και της μάνας του. Έτσι. Είναι από την ουσία, από την κύτταρά του. Εάν λοιπόν ο πατήρ γεννά και είναι Θεός, τότε και ο Υιός τι είναι? Είναι Θεός. Γι' αυτό μπαίνει το ρήμα γεννό. Για να δείξει το ομοούσιο. Φυσικά, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το μυαλό μας μην πάει σε γαστέρα, σε σύλληψη και τέτοια πράγματα. Είναι έκφραση, διότι
Τούτο μόνο ξέρουμε, ότι ο πατήρ γεννά τον Υιόν, αλλά τι σημαίνει αυτό, είναι αδύνατο να το συλλάβει αυτό το μέλλον. Διότι το μεν σε ανθρώπους γινόμενον, το καταλαβαίνουμε. Το δε εις των Θεών γινόμενον, δεν το καταλαβαίνουμε. Τούτο μόνο ξέρουμε, ότι, είναι, ότι ο πατήρ γεννά τον Υιόν, τίποτα άλλο δεν ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε τι σημαίνει ότι το Πνεύμα του Άγιου να εκπορεύεται εκ του Πατρός, δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Μόνο τούτο λέμε, ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και η έκφρασή μας αυτή προς τον Θεό είναι έκφραση λατρείας, διότι είναι η Ορθοδοξότης. Και η Ορθοδοξότης είναι έκφραση λατρείας. Τι σημαίνει όμως δεν ξέρουμε. Ένα μόνο ξέρουμε, ότι το γενόμενο είναι ο Μωυσής με εκείνο που γεννάει. Άρα, ο Υιός είναι ο Μωυσής και τον Πατέρα είναι Θεός. Είσαι Υιός μου. Εγώ σήμερον γεγενικά σε. Προσέξτε τώρα εδώ δύο πράγματα. Το σήμερον και το γεγενικά σε. Το γεγενικά είναι παρακείμενος του γενό. Σε έχω γεννήσει. Συνεπώς, αυτό σημαίνει ότι είσαι Θεός πρώτου χρόνου και του χώρου. Άρα προαιώνιος. Και συνεπώς αιώνιος. Άρα, η αηδιώτης, αλφαγιώτα, αηδιώτης, που θα πει αιωνιώτης, του Πατρός, είναι και αηδιώτης και του Υιού. Εκείνο το σήμερον εκφράζει δύο πράγματα. Εκφράζει καταρχάς χρόνο και μετά εκφράζει κάτι το άχρονο. Είναι γνωστόν ότι για το Θεό δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον, αλλά μόνο παρόν. Το σήμερον δια των Θεών είναι συγκέντρωση και των τριών στοιχείων του χρόνου, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Για μας δεν συμπίπτουν αυτά, για το Θεό και τα τρία συμπίπτουν. Περιττόν βέβαια να σας πω ότι το παρόν δεν υπάρχει, διότι ανά πάσα στιγμή το παρόν γίνεται παρελθόν και τη θέση του παρόντος την παίρνει το μέλλον, το οποίο γίνεται παρόν και αμέσως περνάει στο παρελθόν και το καθεξής. Είναι μία, αν επιτρέπετε να το πω, μία νοητή διαχωριστική, νοητή στο μυαλό μας, νοητή διαχωριστική γραμμή το παρόν. Δεν υπάρχει παρά μόνο παρελθόν και μέλλον. Για το Θεό υπάρχει παρόν, που σημαίνει το πάντοτε, το ίδιο. Το ίδιο. Άρα αιωνιώτης. Η μία θέση, η άλλη θέση. Με το σήμερον εισάγει χρόνο. Και συνεπώς, με το γεγένικα που εισήγαγε την θεότητα και το είσαι Υιός μου, εισάγει την θεότητα, τώρα εισάγει την ανθρωπότητα. Διότι ο Υιός γίνεται έγχρονος. Ο αίδιος, ο άχρονος, γίνεται έγχρονος. Ο εκτός ιστορίας μπαίνει στην ιστορία. Και συνεπώς, ο Υιός είναι τι? Θεάνθρωπος. Άρα λοιπόν, ο Χριστός του Θεού είναι θεάνθρωπος. Το καταλάβατε? Αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίος είναι αυτός ο ψαλμός, γραμμένος το 1100 π.Χ. Το ξέρετε ότι η πλέον αποστοποτική απάντηση στους ορθολογιστάς και αθέους είναι η ψαλμή, η προφητεία. Όχι η ψαλμή, συγγνώμη. Η προφητεία. Η προφητεία. Διότι έχουμε και τα γεγονότα μετά. Είναι το βαρύ πυροβολικό της πίστεως. Η προφητεία. Γι' αυτό και πάντοτε μένω σε αυτή και πάντοτε επιμένω, εν θυμίστε που έχουμε κάνει πέρυσι τον Δανίλ, όσο είχα επιμείνει στο θέμα της προφητείας. Παρά το φρίαγμα των εθνών και την επιθυμία τους να αυτοκυβερνώνται, λέει τώρα ο πατήρ προς τον Υιόν, έτησε παρεμού και δώσωσι έθνη την κληρονομία σου, την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ζήτησέ μου. Αυτό το ζήτησέ μου είναι κατά, πώς το είπε ο Ηρώδης στην κόρη του που χόρεψε ωραία, ό,τι μου ζητήσεις θα σου δώσω, μέχρι το μισό μου βασίλειο. Είναι έκφραση ότι ό,τι θέλεις το έχεις. Ό,τι θέλεις το έχεις. Αλλά τώρα όμως αποτείνεται όχι προς τον Υιόν ως Θεόν,
αλλά προς τον Υιόν ως άνθρωπον, ως Χριστόν Θεού. Διότι ως Υιός είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και κατέχει τα πάντα με τον Πατέρα. Τα δικά μου λέει είναι δικά σου, λέει ο Χριστός, και τα δικά σου δικά μου. Αλλά αποτείνεται τώρα προς τον Υιόν, που σημαίνει ζήτησε από τι θέλεις. Διότι ο Υιός δια της υπακοής κερδίζει τον κόσμο. Ο Υιός ως Χριστός, ως Ιησούς, δια της υπακοής προς τον Πατέρα κερδίζει τον κόσμο. Γίνεται βασιλεύς του κόσμου εν τη υπακοή του. Το λέει σαφώς αυτό η Αγιογραφή, η προσεβαίνωση επιστολή και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου ή άλλες. Γι' αυτό λέει και ο Θεός τον υπερήψωσε, υπέρ πανόνομα τον υπερήψωσε, επειδή έδειξε υπακοή στον Πατέρα, ως άνθρωπος. Έτσι λέει λοιπόν προς άνθρωπον αποτεινόμενος τώρα ο Πατήρε, προς την ανθρωπίνη φύση του Υιού. Ζήτησέ μου ό,τι θέλεις, θα σου το δώσω. Η κληρονομία σου είναι τα έθνη. Όλοι λέει, τα έθνη, μα αυτά χρειάζουν και δεν σε θέλω. Η κληρονομία σου είναι τα έθνη. Πανγόνη κάμψη, επουρανίων και κερδίων και καταφθονίων. Τέλειωσε. Όλοι θα κηρύξουν και θα πούν τον Ιησού Κύριον. Οι άγγελοι, επουράνια. Οι άνθρωποι, επίγεια. Και τα καταφθόνια είναι οι δαίμονες. Όλοι θα κηρύξουν ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Πανγόνη κάμψη. Ακόμη και τα πέρατα, λέει, της γης, σημαίνει όλη γη, η κατάσχεσή σου από το κατέχω. Κατάσχεσής από το κατέχω. Όλα είναι δικά σου. Παρά την αντίδραση των λαών της γης. Αλλά δεν θα είναι όμως η κατοχή σου θεωρητική. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως σκεύη και ραμαίο συντρίψεις αυτούς. Θα τους ποιμάνεις με σιδερένιο ραβδί, που σημαίνει θα έχεις εξουσία. Και όταν θέλεις, τους συντρίβεις όπως ακριβώς ο κεραμεύς ή ο άνθρωπος, ο κάποιος άνθρωπος, κρατάει ένα σιδερένιο ραβδί και σπάζει του κεραμεύου στα σχέδια. Μια κανάδα, ένα σταμί, ένα τσικάλι, με ένα σίδερο από το δεύτερο σημείο, τι γίνεται, συντρίμια. Με τον τρόπο αυτόν δίνεται να συντρίψει ο Χριστός τον κόσμο όλων. Δεν τον συντρίβει γιατί ποιμένει και αγαπάει τον κόσμο. Θα έρθει όμως η μέρα της κρίσεως. Θα έρθει η μέρα της κρίσεως. Θα το πει λίγο πιο κάτω. Αφού θα κάνει όμως τώρα μία έκκληση. Πάμε εις την τρίτη σκηνή. Η έκκληση τώρα γίνεται από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είναι ακροατής και θεατής των μυστηρίων του Θεού. Όπως κάθε προφήτης είναι ακροατής και θεατής των μυστηρίων του Θεού. Είναι μύστης. Όχι με την έννοια που λένε έξω. Μύστης. Λοιπόν, και αφού βλέπει αυτά που βλέπει, κάνει έκκληση. Κενήν. Ύστερα από όλα αυτά. Κενήν. Και τώρα, ύστερα από όλα αυτά, τα οποία διανύμονται, βασιλείς, σύνετε, βασιλιάδες, άρχοντες, βάλτε μυαλό, συνέλθετε, αποκτήστε σύνεση, παιδεύτηκε, παιδαγωγηθείτε, πάντες οι κρίνοντες στην γη. Όλοι εσείς που έχετε κάποια ηγετική θέση και κρίνετε τη γη ή εξουσία. Δουλεύσατε τον Κυρίο. Αυτό το δουλεύσατε τον Κυρίο θα πει, αφού κάνει το προσκλητήριό του, γίνεται υπηρέτε του Θεού. Εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Προσέξτε το να μείνω λίγο. Δουλεύω με φόβο και χαίρομαι με τρόμο. Ακούστε κάτι αντιφατικά πράγματα. Δουλεύω με φόβο και χαίρομαι με τρόμο. Μα πώς έχω χαρά, αγαλίες, μάλιστα η αγαλίαση είναι κάτι περισσότερο από τη χαρά. Λέμε χαίρετε και αγαλιάστε. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι ταυτόσημα. Το αγάλωμε, αγάλωμε, από το οποίο παράγεται και το... Έτσι πράγμα, το άγαλμα. Το άγαλμα παράγεται από το ρήμα αγάλωμε, αν δεν το ξέρατε, διότι αγάλωμε επί τη θέα του αντικειμένου. Αγάλωμε επί τη θέα του αντικειμένου.
που είναι εργοτέχνης. Το αγάλωμε είναι κάτι παραπάνω από το χαίρομαι. Είναι ένας τονισμός της χαράς. Λοιπόν, πώς έχω τώρα αυτόν τον τονισμό της χαράς μέσα στον φόβο και τον τρόμο? Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει το εξής, ότι ο Θεός είναι mysterium tremendum et mysterium fascinosum. Δηλαδή, ο Θεός είναι μυστήριον τρομερών και μυστήριον θελκτικών, μαγευτικών, θελκτικών. Ο Θεός αποθέλκει. Γι' αυτό οι Άγιοι και οι Άγγελοι στον ουρανό τρέμουν και έλκουν. Αυτό είναι το ο Θεός. Μυστήριον που δημιουργεί τρόμον και μυστήριο που δημιουργεί έλξη και φως. Είναι κάτι καταπληκτικό. Εκφράζεται λοιπόν αυτό το μυστήριο μέσα στο δουλέψατε εν φόβο και αγαλιάστε εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος, και απολύστε εξοδού δικαίας αυτού. Προσέξτε, αυτός ο στίχος μιλάει για πρακτική ζωή. Η παιδεία είναι η παιδαγωγική ζωή, η παιδαγωγία, ο τρόπος της ζωής. Δράτωμε, δράξτε, δράτωμε, δράξτε, χούφτα. Έτσι, το φτιάξω. Και η λέξη δραχμή από εκεί παράγεται. Η λέξη δραχμή από εκεί παράγεται, από τον δράτο, επειδή κρατούσα τον όμι, κρατούσα το μέταλλο. Όσο χωρούσε η φούχτα μου. Σιγά σιγά βάλανε την τύπωση επάνω στα μέταλλα αυτά και γίνηκαν τα γνωστά μου νομίσματα. Και νόμισματα πήγαν νομισμένων. Αυτό που ήταν ανεγνωρισμένο. Αυτό πει νόμισμα. Δραχμή από το δράτομε και νόμισμα από τον ενομισμένο. Έτσι λέγει, δράξαστε, αρπάξατε, παιδείας Κυρίου. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο το «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζω στην αυτήν». Αρπάζω. Αρπάζω. Που δεν δείχνει, με συγχωρείτε Κύριε, σας παρακαλώ, μπορείτε να μου δώσετε ένα ποτήρι νερό? Όχι, με συγχωρείτε Κύριε, αλλά θα αρπάξεις αυτό το πράγμα. Ο Θεός θέλει να αρπάξουμε. Γιατί θέλει να τιμήσει και να εκτιμήσει την επιθυμία μας, τη σφοδρή μας επιθυμία να τον πλησιάσουμε, να πάρουμε τα αγαθά του, τα δώρα του, τη βασιλεία του. Όμως, αυτά γράφουν οι εβδομήκοντας στο στίχο αυτό. Αν θέλετε να κάνετε ποτέ μια προκομμένη μελέτη, ακούστε με. Και ένας ακόμη να με ακούσει, θα το θεωρήσω κέρδος. Όπως θα ξέρετε, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πάρα πολλοί κώδικες, δηλαδή χειρόγραφα, που έχουν παραλλαγές στη γραφή και οι παραλλαγές προέκυψαν από τις διάφορες αντιγραφές. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα χειρόγραφα, διότι όταν κανείς αντιγράφει πάντα δεν θα παραλείψει μια λέξη, θα προσθέσει μια λέξη, θα αλλοιώσει κάτι. Το παθαίνουμε όλοι όταν γράφουμε, πάντα βλέπουμε ότι κάνουμε ένα λάθος, όχι ορθογραφικό, αλλά στο θέμα να βάλω ή να βγάλω μια λέξη. Ένα αυτό. Όταν λοιπόν πρέπει να μελετήσουμε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις διαφορετικές γραφές. Οι κυριότερες γραφές στην Καινή Διαθήκη είναι τρεις κώδικες, είναι πολλοί, αλλά είναι τρεις. Είναι ο κώδικος του Βατικανού, δηλαδή η Αγία Γραφή που φυλάσσεται στο Μουσείο του Βατικανού, είναι ο Αλεξανδρινός κώδικος, δηλαδή η Αγία Γραφή που βρέθηκε στην Αλεξάνδρεια και φυλάσσεται στο Λονδίνο, στο Βρετανικό Μουσείο, και ο Βατικανός κώδικς που βρέθηκε, Αγία Γραφή, που βρέθηκε στο Ρωσινά, στο μοναστήρι της Αγίας Κατερίνης, και είχε μια περιπέτεια μέσω Ρωσίας. Αυτή τη στιγμή πουλήθηκε μετά τη Ρωσική Επανάσταση από τους Ρώσους, πόσο είναι, 100.000 λίρες. Τσάπα. Τσάπα. Είχαν ανάγκη από χρήματα τότε στη Ρωσία. Τσάπα. Είναι ανεκτιμήτρο, ξέρεις, να πουλήσει όλη τη γίνεται αγορά στον κώδικα. Και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Λοιπόν, είναι η κυριότατη, γιατί είναι και η αρχαιότερη, αλλά και οι πλήρεστεροι κώδικες. Και άλλους δευτερεύοντες, ή και αρχαιοτέρους των τριών, αλλά από σπάσματα. Είσαι πατέρες εκκλησίες μας, ή φύλλα που βρέθηκαν παπύρου, ή.
Υπάρχει μια έκδοση του Σμίθ. Συγγνώμη. Του... Μέσα το... Ποιος το ξέρει. Του Σμίθ είναι η το μήνυμα. Καλά, θα το παρακάτω. Είναι μικρό Ευαγγέλιο, τόσο να. Είναι, είναι κριτική έκδοση. Αυτός ο άνθρωπος επήρε όλους τους κώδικες και έβγαλε ένα κείμενο κατά την πιθανότερα περίπτωση. Έτσι, μπορούμε να καταφέρουμε πάντα, αν θέλουμε να κάνουμε μια σωστή μελέτη, έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο που από κάτω, σε υποσημειώσεις, γράφει από πού είναι το κάθε σημείο παρμένο, από ποιο κώδικα. Αν και είναι πολύ μικρό βιεράκι, πάρα πολύ, του Νεστλέ. Του Νεστλέ. Έκδοση του Νεστλέ. Όχι, επίλογη συγγραφή για εκδοσή του Νεστλέ. Είναι πολύ μικρό βιεράκι και φτηνό. Στην δημική εταιρεία υπάρχει. 30 δαχτές θα πάρει κάπου εκεί. Σε 20 δαχτές. Άντε να έχει 100 τώρα. Είναι πολύ χρήσιμο για να μπορεί να κάνει μια καλή μελέτη. Στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσημη μετάφραση είναι των 70. Εν τούτης είναι χρήσιμη και η μετάφραση εκ του Εβραϊκού από, τη, από σύγχρονη μετάφραση. Σύγχρονη μετάφραση εκ του Εβραϊκού είναι της βιβλικής εταιρείας. Ένας που κάνει μελέτη, όπως περιπίν ο Ιωήλ Γιανακόπουλος που ερμηνεύει τους ψαλμούς, ή αυτός ο Άγιος δικός μας ο Αγιορείκος, ή άλλοι πατέρες εκκλησίας μας, ο Μέγας Αθανάσιος που έχει ερμηνεύει τους ψαλμούς, ο Ριγέννης έχει ερμηνεύει τους ψαλμούς, ο Ζηγαβινός και όποιος άλλος έχει ερμηνεύει τους ψαλμούς, ή γενικά Παλαιά Διαθήκη που ερμηνεύουν, αναφέρονται πολλάκι στο εβραϊκό κείμενο. Δεν αγνοούν τους 70, αλλά αναφέρονται στο εβραϊκό τόπο. Διότι υπάρχουν σημεία τα οποία μπορούμε να τα αποδώσουμε καλύτερα από ότι η μετάφραση των 70. Αν θέλετε, μπορείτε να προμηθευτείτε λοιπόν μια μετάφραση του εβραϊκού και γράφει τώρα τα εξής μετάφραση του εβραϊκού. Ο Ιωήλ Γιανακόπουλος λέει ότι το ρήμα δράτωμε δεν είναι ακριβώς αυτό που βάζουν οι 70, αλλά είναι το ρήμα να σε κουβάρ. Να σε κουβάρ. Βάρ θα πει ιός. Θυμάστε από την εκείνη διαθήκη. Βάρ Ιωνά. Παιδί του Ιωνά. Να σε κουβάρ θα πει προσκυνήσατε τον Ιών. Μα αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι γνωστό ότι η προσκύνηση μόνο στον πατέρα γίνεται. Ούτε οι άγγελοι προσκυνούνται, ούτε οι άνθρωποι προσκυνούνται. Η προσκύνηση ανήκει μόνο εις τον Υιόν. Και όταν ο πατήρ λέγει δια τον Υιόν, προσκυνήσατε τον Υιόν, ή αν θέλετε, ο Δαβίδ το λέγει αυτό εν πνεύματι Αγίου, προσκυνήσατε τον Υιόν, τότε τι είναι ο Υιός. Είναι Θεός. Γιατί μόνος ο Θεός προσκυνείται. Δεν έχουμε την τιμητική προσκύνηση, έχουμε την λατρευτική προσκύνηση. Είναι καταπληκτικό. Ιδέμε. Ναι. 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 Και προσκυνήσαμε συμπέστευσαν. Με τα χαράς μεγάλης, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό, λέει, εν το ιερό πάντοτε. Η μετάφραση των 70, αυτό το μεταφράζει ο πατήρ Ιωήλ Γιανακόπουλος. Η μετάφραση των 70 έχει κάτι ακόμη ωραιότερο. Αν το αγοράσετε το βιβλίο, θα το δείτε μέσα εκεί. Φιλείτε τον Υιόν. Αγαπάτε τον Υιόν. Είναι ωραιότατο. Αγαπητοί μου, πρέπει να αγαπάμε τον Υιόν, τον Ιησού Χριστό. Και οφείλουμε να τον αγαπάμε γιατί εκείνος πρώτος μας ηγάπησε. Και έδωσε τα πάντα. Και αυτήν την ανθρωπίνη ζωή του έδωκε γιατί μας αγάπησε. Τι ωραία λοιπόν αυτά, ε! Προσκυνείτε τον Υιόν. Φιλείτε τον Υιόν. Υπέροχα. Πραγματικά υπέροχα. Και να τελειώσουμε. Μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Αυτή η οδός η δικαία, ξέρετε ποια είναι. Η δικαία οδός είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός, δεν είμαι ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός. Συνεπώς είναι η αληθινή οδός. Η δικαία οδός. Μήπως λέει απολύστε εκ της οδού της δικαίας, μήπως πλανηθείτε συνεπώς. Διότι αν είστε εις τον Υιόν,
Πλάνη δεν έχετε. Εάν βγείτε από τον Υιόν, έχετε πλάνη. Να το ξέρετε. Όποιος είναι εκτός Ιησού Χριστού, είναι εν πλάνη. Είναι εν πλάνη. Πλανάτε. Και τελειώνει. Όταν εκαθεί, εντάχει ο θυμός αυτού. Όλα αυτά πότε. Όταν θα εκαθεί, λέει, προσέξτε τώρα ένα πολύ ισχυρό ρήμα. Προηγουμένως εκγελάσετε, εκνευριεί, θυμώσει, οργιστεί, τώρα εκαθεί. Και θα πει εκαίο. Θέλει πριν αυτό, αν είναι μια ράβδο, σιδεράκια, σε χτυπάει. Αν τη βάλω όμως στο φούρνο και την κάνω φίλη, πώς θα σε χτυπάει. Όπως θα σε χτυπούσαμε όταν ήταν εκπαγωμένη. Πυρωμένο ραβδί. Τώρα όχι απλώς θυμός, όχι ο τονισμός του θυμού που είναι η οργή, αλλά καμένη οργή, εκαμένος θυμός. Δηλαδή, εκαθεί θα πει να έχει καεί, να έχει πάρει φωτιά, να έχει πυρώσει, πυρωμένος θυμός. Φοβερό πράγμα. Τι είναι αυτό. Εδώ, αγαπητοί μου, λέει εντάχει, είναι η μέρα της κρίσεως. Η ημέρα της κρίσεως, θα έρθει η κρίση και τότε θα προβεί ο Θεός εις την τιμωρία των αμαρτωλών. Προσέξτε λοιπόν, μην πλανηθείτε, αυτή είναι η έννοια των λέξεων, μην πλανηθείτε από τον Ιησού Χριστόν. Φιλείτε τον, αγαπάτε τον, προσκυνείτε τον, μην φύγετε από τον Ιησού Χριστόν και πλανηθείτε, γιατί γρήγορα θα δώσετε λόγο εις την κρίση του Θεού, η οποία θα είναι γεμάτη από πύρινο θυμό. Πού είναι η υπόθεση. Και τελειώνει με το εξής θαυμάσιο. Μακάρι οι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Ποιο επ' αυτό. Επί το Υιό, ειδικά. Γενικά επί το Θεό. Αλλά επειδή ο λόγος περί Χριστού, επειδή ο λόγος περί Χριστού, τότε θα δεχτούμε ότι το επ' αυτό είναι επί το Χριστό. Ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι έχουν την πεποίθησή τους, δηλαδή την πίστη τους εις τον Ιησού Χριστό. Ναι, αγαπητοί, ευτυχισμένοι εκείνοι που θα έχουν την πίστη τους εις τον Ιησού Χριστό. Και δυστυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι έχασαν την πίστη τους εις τον Ιησού Χριστό. Προσέξτε, μην χάσουμε την πίστη μας. Κοιτάξτε τι ρήμα. Χάσουμε. Ξέρετε γιατί. Το ίδιο ρήμα χρησιμοποιούμε και στα λεφτά μας. Όπως χάνονται τα χρήματα, μας πέφτουν στο δρόμο ή μας τα κλέπτουν, έτσι χάνεται και η πίστη. Που σημαίνει, μου την κλέβει ο διάβολος. Μέσω των εντύπων των αθέων, των συζητήσεων των αθέων, που η εποχή μας είναι γεμάτη. Ας κρατήσουμε λοιπόν πολύ προσεγμένη την πίστη μας εις τον Ιησού Χριστό. Και την κρατώ προσεγμένη την πίστη μου, ξέρετε τι σημαίνει, πρέπει να την αυξάνω. Η καλύτερα διατήρησης είναι η αύξηση. Αν λοιπόν αυξήσω την πίστη μου, την αυξάνω πάντοτε, τότε την έχω και διατήρηση. Αυτά αγαπητοί μου, για απόψη. Είναι θαυμάσιος και αλμάς αυτός. Θαυμάσιος. Μήπως για δύο λεπτά, γιατί αργήσαμε όπως πάντα αργούμε δυστυχώς. Και σας ταλαιπωρώ, πέστε μου μήπως καμιά απορίουλα, καμιά διευκρίνηση, διασάφηση, για δύο λεπτά. Μήπως τίποτε. Αν δεν αλλάξει ο Δαβίδης, θα έγραψε όλα. Μάλιστα. Έχει υπόψη ότι έγραψε τα είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, αν οι προφήτες μπορούσαν να γνωρίζουν την Αγία Χριστό. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε παρά μόνο από την Αγία Γραφή πάλι. Και η Αγία Γραφή μας λέει το εξής. Καταρχάς μεν, οι προφήτες, όπως και ο Δαβίδ φυσικά, ο οποίος είναι προφήτης, είχαν μία βασικά ασαφή ιδέα, όχι όσοι θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα στην Αποκάλυψη που έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Μην διαπεκαλύφθηκε ο Υιός. Εν τούτης, όχι τόσο ασαφή όσο θα νομίζαμε, το τριαδικό δόγμα εις τους προφήτας δεν είναι άγνωστο. Δεν εκφράζεται όμως το τριαδικό δόγμα δια των φόβων μήπως πέσουν σε ειδωλολατρία οι Εβραίοι, αυτό είναι πασίγνωστο, το ξέρετε, νομίζοντες ότι πρόκειται περί τριών θεών.
από το πρώτο βιβλίο, από το πρώτο στίχο της Αγίας Γραφής, διατυπούνται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εν αρχή επίησε ο Θεός και τον Πατήρ, τον ουρανό και την γη. Και είπε ο Θεός. Αυτό το είπε είναι ο λόγος του Θεού, που λέει αλλού στους ψαλμούς, το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν. Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν. Συνεπώς είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός. Και αμέσως παρακάτω. Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω της αδύσου. Από τους πρώτους στίχους του πρώτου βιβλίου της Αγίας Γραφής εισάγεται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Λέει κάπου στους Ψαλμούς, απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσα το αυτούς. Κοιτάξτε την κρύψη. Έστειλε το λόγο του και τους εθεράπευσε. Έστειλε το λόγο του και τους εθεράπευσε. Είναι συνδιακαλυμμένη αποκάλυψη. Συνδιακαλυμμένη αποκάλυψη. Πότε μπορούμε να καταλάβουμε τον στίχο αυτόν? Όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος ιάσατο ημάς. Δήλθε, λέει, ευεργετών και ιόμενος. Έστειλε τον λόγο αυτού και ιάσατο αυτούς. Καταπληκτικό. Κι όμως, πριν έρθει ο Χριστός, ο στίχος αυτός μένει ασαφής. Έτσι, υπάρχει το τριαδικό δόγμα, το διατυπώνουν οι προφήτες. Δεν ξέρουν πιο πολλά όσα ξέρουμε εμείς σήμερα στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχουν όμως αρκετά σαφή εικόνα, πολύ περισσότερο από ό,τι νομίζουν. Παράδειγμα, η ιδία η Αγία Γραφή μας αποκαλύπτει μία πτυχή, την οποία ποτέ δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε. Όταν ανοίχθηκε ένας διάλογος ανάμεσα στον Χριστό και τους Εβραίους για το πρόσωπο του Χριστού και τους είπε ότι πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι, τότε οι Εβραίοι είπαν, δεν είσαι 50 χρονών ακόμη άνθρωπος και είδες τον Αβραάμ, είσαι είδω Αβραάμ και λοιπά και λοιπά, τι πράγματα είναι αυτά, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι. Και είπε ο Χριστός τα εξής, αμήν αμήν λέγω ημίν, σας βεβαιώνω, ο Αβραάμ επεθύμπησε να δει τη δική μου την ημέρα και την είδε και χάρηκε. Ποια τώρα είναι η ημέρα την οποία επεθύμησε να δει? Ακούστε ποια είναι η ημέρα που επεθύμησε να δει. Ο Αβραάμ είχε πέσει σε έκσταση και το απεκάλυψε ο Θεός ότι ύστερα από 400 χρόνια, είπε κατά χρόνια. Συγγνώμη, όχι από σένα 400 χρόνια, συγγνώμη. Το σπέρμα σου λέγει θα δουλωθεί εις τους Αιγυπτίους επί 400 χρόνια. Και κατόπιν εγώ θα καλέσω το σπέρμα σου, το λαό που θα έχει γίνει, από εκείνο το φέρω εδώ που τώρα εσύ δεν έχεις ούτε ένα ποδάρι γης. Και του αποκαλύπτει ακόμη ο Θεός το εξής. Αυτό που απεκάλυψε και στον Αδάμ και την Εύα, ότι εκ του Αβραάμ θα έρθει το Μεσσίας. Γι' αυτό ερμηνεύει στην προς Εβραίους Απόστολος και λέει το εξής, ότι Κρήτονα πατρίδα, λέγει, ανέμενε ο Αβραάμ όσο ζούσε. Γι' αυτό δεν είπε στο Θεό ψεύτης ήσουνα και με γέλασες, που μου είπες έλα θα σου δείξω που να μείνεις, όταν ακόμη και τον τάφο της Σάρας τον αγόρασε. Και λέει μάλιστα και την τιμή που αγοράστηκε. Για να τονιστεί ότι αγοράστηκε, ότι αγοράστηκε 400 δίδραγμα αργυρά από τον Αβιμέλεχ, για να τονιστεί ότι αγοράστηκε. Αλλά κάτι που αγοράζει δεν σημαίνει σου το χαρίζουν. Άρα ο Θεός λοιπόν τι επαγγελία του έδωσε και τι υπόσχεση όταν αγοράζει ο Αβραάμ ακόμη και τον τάφο? Γιατί ο ίδιος πίστευε εις Κρήτονα πατρίδα, ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει μάλιστα ότι ούτε γη ποδός δεν δόθηκε στον Αβραάμ. Οπότε ο Αβραάμ εγνώριζε ότι αυτή η Κρήτονα πατρίδα, η Κρήτων πατρίς, είναι ο ουρανός. Είναι η βασιλεία του Θεού, την οποία θα μας δώσει αυτός ο Θεός του Χριστού του, ο οποίος θα εκατάγεται από την οσφή του Αβραάμ. Έτσι, ο Αβραάμ φεύγει από τον κόσμο αυτόν, όπως και ο Αδάμ πέθανε με αυτήν την ελπίδα ότι θα σωθεί
και ότι θα έλθει αυτή η υποθητή ημέρα της σωτηρίας. Είχε λοιπόν ικανή σαφήνεια. Πότε όμως θα έλθει? Εις τον τόπο που βρίσκεται, εις τον Άδη, επληροφορήθη ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Και συνεπώς η μέρα του Χριστού είδε, λέει, την ημέρα τη δική μου. Ποια είναι η ημέρα του Χριστού? Η ενανθρώπιση. Είδε την ενανθρώπιση μου και χάρηκε. Γιατί? Γιατί είχε επιθυμήσει την ενανθρώπιση μου. Την είδε και χάρηκε. Άρα λοιπόν, κύριε Σκηνά, είχαν οι προφήτες ικανή γνώση και συνείδηση αυτών που επροφήτευαν. Η διατύπωση όμως πάντα είναι τέτοια που δημιουργεί το μυστήριο της αποκαλύψεως και ταυτόχρονα της συγκαλύψεως. Άλλοτε, ναι, ο Δαβίδ, όχι, εισπάσαν γενεάν. Εισπάσαν γενεάν. Διότι ο προφητικός λόγος δεν αποτείνεται προς ποτέ προς την γενιά, μόνο τη δική του. Προσπάσαν γενιά. Γι' αυτό και το κύρος των τζαμών είναι αιώνιο. Όχι μόνο σαν κάτι που βεβαίωνε που θα γίνει, αλλά και κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει και που θα γίνει παρακάτω. Περίπου είναι αυτό το σημείο που λέει για την κρίση του Θεού, εντάχει, αυτό το εντάχει το παραλαμβάνει η Αποκάλυψη. Έρχομαι ταχύ, ακόμη δεν έχει έρθει. Το έχει πει ήδη ο Αβραάμ, το έχει πει ο Δαβίδ. Εντάξει, το γράφει η Αποκάλυψη, έρχεται. Βλέπετε λοιπόν ότι οι Ισαλοί επεκτείνονται έως τις συνεργείες του αιώνα και επέκτημα. Και επέκτημα. Ευχαριστώ.